κινήσω κάπως διαφορετικά από ό,τι είχα σκοπό, μια και διαδέχομαι τον κύριο Λαμπρούλη και θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στην παρέμβασή του. Νομίζω καταρχήν ότι συνολικά η παρουσία του ΚΚΕ σε αυτή την συζήτηση δεν θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι αποτελεί μια τοποθέτηση η οποία βασίζεται στις καλύτερες των παραδόσεων της αριστεράς. Θα έλεγα δε ότι αυτός ο τρόπος ανάλυσης της σημερινής πραγματικότητας πραγματικά δεν τιμά την ικανότητα που έχει επιδείξει η αριστερά να αναλύει τα πράγματα και να τα προσλαμβάνει διακρίνοντας ποιες είναι οι πολλαπλές αντιθέσεις που διαμορφώνουν τον σημερινό κόσμο, διότι οι απλοϊκές σκέψεις ότι κύριοι από τη στιγμή που αυτή την συμφωνία την υποστηρίζει το ΝΑΤΟ και η ισχυρή του κόσμου και εσείς οι οποίοι ταυτίζεστε μαζί της, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, διότι υπάρχει μια αντίστροφη προσέγγιση. Θα μπορούσαμε και εμείς να ισχυριστούμε ότι αυτή την συμφωνία την πολεμούν πρώτα απ' όλα οι ακραίοι εθνικιστές, την πολεμά και την χαρακτήρισε ο κύριος Λαμπρούλης ως επένσχυτη το ΚΚΕ, άρα ταυτίζει το ΚΚΕ με τους εθνικιστές. Αυτά τα πράγματα δεν είναι γόνιμα ως σκέψεις και δεν τιμούν πραγματικά ένα κόμμα ιστορικό το οποίο τουλάχιστον θα έπρεπε να διαθέτει έναν πιο αναλυτικό τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων, να διακρίνει ποιες είναι κάθε φορά οι κύριες, οι δευτερεύουσες, οι πολλαπλές αντιθέσεις και να μπορεί να πολιτεύεται με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιεί πράγματα τα οποία ανοίγουν τον δρόμο προς την ειρηνική συνύπαρξη και δίνουν την δυνατότητα της συνανάπτυξης των λαών της Βαλκανικής. Αλλά πέρα από αυτά, η συζήτηση, η πενθήμερη συζήτηση, νομίζω ότι ανέδειξε πάρα πολλά πράγματα. Πράγμα που δεν είχαμε ίσως το γεγονός να κάνουμε, δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε όλα τα προηγούμενα διάστημα, εδώ και ένα χρόνο που φάνηκε ότι δρομολογείται μια λύση με τα σημερινά χαρακτηριστικά στην υπόθεση του μακεδονικού ζητήματος. Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα η αντιπολίτευση επέλεξε κυρίως για ψηφοδηρικούς λόγους να συσκοτήσει τον διάλογο. Επέλεξε με τη στάση της να αφήσει χώρο στην λογική της πατριωτοκαπηλείας και του εθνολαϊκισμού. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα έτσι όπως τεθήκανε σήμερα θέτουν κάποια αμήλικτα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν πρώτα και κύρια από την αξιωματική αντιπολίτευση. Ερωτήματα τελείως καθαρά ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έθεσε ένα ερώτημα πρώτα και κύρια σε εσάς κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο οφείλεται να απαντήσετε με ξεκάθαρο τρόπο. Τελικά, υιοθετώντας, και το κάνανε πολύ από τη μεριά σας, το σύνθημα ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, θέτεται θέμα σήμερα αλλαγής συνόρων, θέτεται θέμα αμφισβήτησης των διεθνών συνθήκων που προσδιορίσαν αυτά τα σύνορα. Αυτό το πράγμα δεν μπορείτε, παρά τις όποιες πυρουέτες κάνετε, παρά τις όποιες συμψηφισμούς κάνετε και τις ισορροπίες στο εσωτερικό σας, να το αποφύγετε. Και πρέπει να το απαντήσετε. Θέτεται λοιπόν σήμερα θέμα αλλαγής συνόρων στη Βαλκανική. Όσο και ανεύθυνοι αν είστε, όσο και αν πολιτευόσαστε χάρη της ψηφοθυρίας ή των ισορροπιών που θέλετε να κάνετε στο εσωτερικό του κόμματός σας, μετά την εισβολή όλων αυτών των ακροδεξιών στελεχών εκ μέρους του λαούς, δεν μπορείτε να αφήσετε αναπάντητα αυτά τα ερωτήματα. Είμαι βαθιά πεισμένος η τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη, και αναφέρομαι σε αυτήν διότι υπήρξε υπουργός εξωτερικών, δεν έχει καμία σχέση να κάνει με μια τοποθέτηση εθνικιστικού χαρακτήρα. Αλλά δυστυχώς, για όσους βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα από το κόμμα σας, ο αρχηγός σας χθες άφησε πολύ μεγάλο χώρο στον εθνικισμό. Και είναι επικίνδυνο πως μέρα με την ημέρα ένα μεγάλο κόμμα, αυτό της δεξιάς παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, μεταλλάσσεται και γίνεται ένα κόμμα το οποίο ανοίγει το δρόμο στην ακροδεξιά, ανοίγει το δρόμο στις πιο ακραίες εθνικιστικές προσεγγίσεις και τρέχεται τώρα να τα μαζέψετε. Προσπάθησε ο κύριος Δένδια την πρώτη μέρα με ένα διαφορετικό λόγο και κανένα δυο άλλοι από εσάς να δημιουργήσουν άλλες ισορροπίες. Αλλά ακόμα και σε αυτά τα επεισόδια, τα οποία δεν έχουν προηγούμενο και είδαμε τις τελευταίες μέρες, τις επιθέσεις στη Βουλή, τις καταδικάσατε γενικά και αόριστα. Δεν είναι έτσι όμως. Έχουν υπογραφή, έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι οπαδοί της Χρυσής Αυγής, του νεοφασισμού, του ναζισμού. Γιατί δεν το λέτε αυτό? Τι είδους ισορροπίες επιδιώκετε? Πώς μπορείτε να πολιτεύεστε έτσι, χωρίς να υψώνετε σαφή τύχη σε αυτές τις επικίνδυνες απόψεις?
σε αυτά τα πράγματα δεν χωρούν συμψηφισμοί, κυρίες και κύριοι. Και επειδή μιλάτε στο όνομα μιας ευρωπαϊκής αντίληψης, τι είδους Ευρώπη είναι αυτή η οποία θέλει τους λαούς της να υψώνουν τείχη, η οποία θέλει διαιρέσεις, η οποία δεν πιστεύει στη συνανάπτυξη? Πόσο αυτό είναι σε συνέχεια με πλευρές της δικιάς σας παράδοσης, τουλάχιστον όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά το 1974. Μας είπατε, κύριε Πρόεδρε, για ένα λεπτό, μας είπατε ότι υπήρξε ένας σχεδιασμός εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ για να διαλύσουμε τα άλλα κόμματα. Εμείς δημιουργήσαμε το θέμα, το μακεδονικό. Εμείς διαμορφώσαμε την ενδιάμεση συμφωνία. Εμείς ανακαλύψαμε τη λύση, την εθνική γραμμή της σύνθετης ονομασίας. Όχι βέβαια. Πώς αρνείστε τον εαυτό σας με τόσο μεγάλη ευκολία? Πώς τελικά αποδέχεστε τη σαμαροποίηση αυτού του χώρου? Έτσι, αμαχητή. Όχι βέβαια. Πρέπει να καταλάβετε όμως ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν είναι τυχαίο. Και προσέχτε, σήμερα ψηφίζεται μια ιστορική συμφωνία η οποία συμπίπτει με μια ιστορική επέτειο. Την ανάληψη για πρώτη φορά αυτής της χώρας από την αριστερά, με δημοκρατικό τρόπο. Είναι 25 Γενάρη σήμερα. Κλείνουν 4 χρόνια από τότε που ανέλαβε μια επίπονη αντιθετική προσπάθεια με την ψήφο του λαού αυτός εδώ πέρα ο χώρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι τα μνημόνια, η έξοδος από τα μνημόνια, η συμφωνία των Πρεσπών επέφεραν μεγάλες ανακατατάξεις στην ίδια την κοινωνία, στο πολιτικό χάρτη, στον τρόπο που σκέφτεται και αντιλαμβάνεται ο κόσμος στα ζητήματα. Δημιούργησαν όρους μιας νέας πολιτικοποίησης. Αυτό λοιπόν βλέπουμε σήμερα στα αποδυναμωμένα κόμματα του πάλε ποτέ κρατεού δικοματισμού. Ναι, πράγματι, ένας νέος μεταμνημονιακός διπολισμός αναδύεται και εκεί η αντιπαράθεση θα είναι σαφής, προγραμματική. Εκεί λοιπόν τα διλήμματα θα είναι αμήλικτα και ο καθένας πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στο μεγάλο δίλημα. Ή θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ και προχωρώ.